με δεδομένο ότι ήρθε και mail από τον κύριο Δήμαρχο σήμερα το μεσημέρι, που αναφέρει ορισμένα πράγματα σε σχέση με τη σύγκληση. Πριν εγώ πω αυτά που θα πω, θα ήθελα να μας ενημερώσετε τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι η συνεδρίαση αυτή έχει κάτω από τις συνθήκες που γίνεται. Δεν μπαίνω στην ουσία. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα που γίνονται, αλλά θα ήθελα να μας κάνετε μία ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τοποθετηθούμε από αυτό. Ναι, θέλετε σε αυτή τη συνεδρίαση να... Ωραία. Ωραία. Ναι, κύριε Βαλιώτη. Δεν ξέρω, και εμένα, συγγνώμη, πριν απαντήσετε, γιατί θα απαντήσω ολοκληρωμένα και μετά να απαντήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι σκόπο να διαβάσω το mail αυτό του κυρίου Δημάρχου. Να το ακούσω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Δεν ξέρω, ήρθε σε μένα, το είπε και ο κύριος Αρχιτάκος και στον κύριο Αρχιτάκο. Και θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι γνώστης, γιατί είναι ένα σημαντικό mail. Ήρθε στις 3 παρατέταρτο το mail αυτό. Κύριε Βαλιώτη, αν και σύμφωνα το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση σημερινής διάταξης, ο πρόεδρος συνεργάζεται με τον Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου για τις υπηρεσιακές του, τις υπηρεσίες αυτού, η κυρία Δαράκη συγκάλεσε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο μόνη της, χωρίς να υπάρξει καμιά συνεννόηση από αυτού, ούτε με μένα, ούτε με την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Τη ζήτησα με ηλεκτρονικό μήνυμα η εξαναβολή συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα μπορούσαν φυσικά να προσθεθούν και άλλα θέματα. Επέδειξε μια περίεργη και ύποπτη απροθυμία συνεργασίας, παρόλη την σαφή και εμπιστατωμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του κράτους, ότι ανοίγει εισαγωγικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημάρχου, εκτός αν το έχει ζητήσει έγκαιρα ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της διαδικασίας σύγκρισης συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήσεως των τρίτων των μελών του. Κλείνει. Και όταν τη κατέστησε ακόμη πιο σαφές ότι η επιθυμία μας είναι για αναβολή, αρνήθηκε να συνεργαστεί, προφανώς θεωρώντας ότι έχει την κρυφή στήριξη κάποιων, εντός παρένθεσης αυτή η παράγραφο. Δεν γνωρίζω τα κίνητρα της κυρίας Δαράκη, η οποία απουσιάζει και απέχει συστηματικά από όλες τις επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις του Δήμου που επιβάλλουν την παρουσία τους ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΔΟΣΟΥ θα συμμετέχουν σε μια παράνομη συνεδρίαση που δεν συνάδει με την ηθική των Σπαρτιατών και των Σπαρτιατισσών. Καλώ λοιπόν την κυρία Δαράκη για άλλη μια φορά στα πλαίσια των υποχρεώσεών της ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη και παράτυπη πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση και να εκδώσει νέα για την Τετάρτη 15 Μαρτίου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς και οι εισηγητές μας δεν θα προσθέτουμε συνεδρίαση παράνομη και παράτυπη συνεδρίαση. Με εκτίμηση Πέτρος Δούκας. Επειδή έχει βάλει ζητήματα, θεωρώ να έχουμε μια ενημέρωση πλήρης για αυτό το κείμενο. Και θεωρώ ότι έπρεπε και εσείς να το έχετε πάρει. Εγώ το κείμενο αυτό. Αν έχετε πάρει άλλα. Όχι. Έχω πάρει άλλα κείμενα. Σήμερα όμως δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα. Από εσάς και από τον κύριο Αρχιτάκο ενημερώνομαι για αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχω όμως άλλα μηνύματα. Εγώ δεν θα σας πω αν η συνεδρίαση αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αφού έβγαλα την πρόσκληση, σαφώς και θα υπερασπιστώ το γεγονός ότι η συνεδρίαση αυτή είναι νόμιμη. Εγώ θα σας πω τα γεγονότα, πώς ακριβώς βγήκε αυτή η πρόσκληση και ποια μηνύματα είχα ανταλλάξει με όποιον θεώρησα εγώ και ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα, που έχουν βγει πολλές προσκλήσεις από εμένα ως πρόεδρο. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι στο συγκεκριμένο συμβούλιο έγιναν και πολύ πιο τυπικά τα πράγματα, χωρίς να ξέρω τι θα επακολουθήσει. Αλλά εκ των προτέρων θέλω να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μείζον θέμα για κάτι που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καθόλου να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Το αν θα γίνει Τετάρτη το Συμβούλιο ή αν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα οι διαδικασίες που έχουν τηρηθεί, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αν ο Δήμος λειτουργούσε υποδειγματικά σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Στο συγκεκριμένο τομέα όμως θεωρώ ότι λειτουργήσαμε by the book, όπως λένε, ακριβώς ό,τι προβλέπετε, γιατί ήταν τέτοια τα θέματα. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη είχαμε μία συνάντηση με την προϊσταμένη της γραμματείας, όπως γίνεται κάθε Πέμπτη, σχετικά με το αν θα μπουν θέματα την Παρασκευή, γιατί έχει σταλεί ένα έγγραφο στις υπηρεσίες που μιλάει γιατί, που ζητάω εγώ ως πρόεδρος τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρχονται μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, ώστε και να μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η γραμματεία και να στείλει όλες τις εισηγήσεις στα μέλη. Κάτι που μπορώ να σας πω ότι δεν γίνεται. Και εκεί
Εγώ ζητώ συγγνώμη και από τις υπαλλήλους της γραμματείας και από την προϊσταμένη της γραμματείας, γιατί παρά το γεγονός ότι το ζήτησα με δική μου υπογραφή, πολλές φορές ήρθαν θέματα Παρασκευή μεσημέρι στις 2 η ώρα και ενώ εγώ ήμουν υπέρ του να μην μπουν τα θέματα αυτά σε συζήτηση, με εντολή δημάρχου τα θέματα αυτά έμπαιναν, γιατί κάποιοι αντιδήμαρχοι ή κάποια αντιδήμαρχος επέμενε ότι το θέμα πρέπει να μπει παρά το γεγονός ότι δεν είχε έρθει εγκαίρως. Με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου να δουλεύουν μέχρι την Παρασκευή πολύ αργά και κάποιες εισηγήσεις να μην έρχονται ολοκληρωμένες και να έρχονται Δευτέρα ή Τρίτη πριν το Συμβούλιο, με δική μου ευθύνη και χωρίς τη δική μου ευθύνη βέβαια, γιατί έτσι αποφάσιζαν ενώ δεν θα έπρεπε να αποφασίζουν. Και γι' αυτό εγώ ζητώ συγγνώμη για αυτό που συνέβαινε. Την Πέμπτη λοιπόν είχαμε μία συνάντηση με την προϊσταμένη της γραμματείας, είδαμε τα θέματα όπως γινόταν κάθε φορά, τα οποία είχαν έρθει από την Οικονομική Επιτροπή, ήταν τα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου και του δευτέρου εξαμήνου, που ήταν ομόφωνη απόφαση, έχουν ανέβει στο διάβια, που σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν από Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε έρθει ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου της πρόνοιας, που θεωρώ ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ψήφιση του προϋπολογισμού επιφέρει καθυστερήσεις σε δαπάνες που πρέπει να πληρωθούν από όλα τα νομικά πρόσωπα. Και επίσης είχε έρθει και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, προκειμένου να μπορέσουμε να γίνει η επόμενη συνεδρίαση στο διοικητήριο, και είναι το ένα θέμα που είχαμε να συζητήσουμε. Και άλλα δύο θέματα της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν υπήρχαν κάποια αμφιλεγόμενα θέματα, οι εισηγήσεις ήταν πλήρεις και η γνώμη δική μου ήταν ότι το θέμα που είχε αναβληθεί από το προηγούμενο Συμβούλιο και αφορούσε την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και με τη σπουδαιότητα που επιφέρει η ψήφισή της για την όλη λειτουργία του Δήμου, θεώρησα ότι πρέπει να μπει ως θέμα στη συνεδρίαση τη σημερινή, ως ειδική συνεδρίαση. Υπήρξε λοιπόν μία αλληλογραφία ανάμεσα στην Γενική Γραμματέα και στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών την Πέμπτη, η οποία της λέει, καλησπέρα σας, μέσα η κυρία Χάτζου, η οποία παρεμπιπτόντως απουσιάζει γιατί είναι άρρωστη με κορονοϊό. Συγγνώμη, αν δεν ήταν άρρωστη θα ήταν εδώ σήμερα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό δεν μας γίνεται. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσει η ίδια. Δεν με έχει εξοδοτήσει να απαντήσω. Όχι, επειδή μου είπε να σας το μεταφέρω και το ξέχασα. Καλησπέρα σας, απευθυνόμενη στην κυρία Δεδεδήμου, κοινοποιείται σε εμένα και στον κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα σας, μέσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης, δεν είναι το εξαναβολής θέμα της αναμόρφωσης. Δεν θα περάσει στο Συμβούλιο της Τετάρτης, ρωτάει η κυρία Χάτζου. Στο Συμβούλιο της Τετάρτης. Και απαντάει η κυρία Δεδεδήμου, δεν θα είναι το εξαναβολής θέμα στην πρόσκληση της Τετάρτης, λόγω απουσίας της Διευθύντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κυρίας Ξηδιά. Επομένως, το Συμβούλιο της Τετάρτης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Δήμαρχο και από μένα ότι την Τετάρτη θα υπάρχει το σημερινό. Ότι την Τετάρτη θα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση στο να μην υπάρξει Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το ένα mail. Εγώ επειδή σας είπα, θεώρησα ότι πρέπει να μπει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το εξαναβολής θέμα που αφορούσε την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση, έστειλα την Παρασκευή στη 1 η ώρα έγγραφο στην Οικονομική Υπηρεσία, προς τον κύριο Πέτρο Δούκα, την κυρία Δεδεδήμου και κοινοποίηση στην κυρία Χάτζου και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων με θέμα εισαγωγή θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γράφω. Με δεδομένα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ζητήθηκε από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων και Ανάπτυξης, κυρία Γεωργία Δεδεδήμου, να εισαχθεί άμεσα το θέμα της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και μάλιστα σε διαφορετική ημέρα συνεδριάσεων ή τη 3η 28 Δευτέρου 2022 λόγω επίγουσας καταληκτικής ημερομηνίας, αίτημα που αξιολογήθηκε και έγινε δεκτό. Δεύτερον, το γεγονός της έγκρισης της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου την ίδια ημερομηνία, ή την 3η 28 Δευτέρου 2023, η οποία προηγήθηκε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι το θέμα αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3η 28 Δευτέρου 2023, το γεγονός ότι δεν νοείται το θέμα της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού να εισάγεται προς συζήτηση ως επίγον θέμα στις 28 Δευτέρου και να μην συζητείται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση,
Πέμπτον, το γεγονός ότι η κανονική άδεια υπαλλήλου δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο καθυστέρησης συζήτησης ενός τόσο σημαντικού θέματος για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, όπως αυτό της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, πόσο δε μάλλον όταν δεν πρόκειται για άδεια ασθενείας, αλλά για κανονική άδεια, της οποίας η έγκριση είναι δυνητική, όταν μάλιστα υπάρχουν τόσο επίγοντα θέματα προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αν έχει χορηγηθεί άδεια και δεν καθίσταται δυνατή η ανάκλησή της, τον Διευθυντή αντικαθιστά ο ανώτερος των προϊσταμένων των τμήματων της Διεύθυνσης. Και έκτον, το γεγονός ότι τα θέματα που τίθεται στην πρόσκληση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν κυρίαρχο δικαίωμα της Προέδρου του Συλλογικού Οργάνου, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το ίδιο το όργανο, είτε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνει κυριαρχικά τον χρόνο θέσης των θεμάτων, των οποίων η συζήτηση είχε αναβληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συζήτηση σε επικείμενη συνεδρίασή του. Και έβδομον, την υπαρίθμ 375 κάθετος 39.167.2 έκτου 22 εγκύκλειο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρεται σαφώς η διοικητική εφαρμογή της αναβολής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης, κρίνω ότι το θέμα της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού πρέπει να τεθεί προς συζήτηση στις 8 Δευτέρου, δηλαδή σήμερα, 2028 Τρίτου, προκειμένου να διασφαλιστεί εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης. Αυτό έχει κοινοποιηθεί, είναι προς τον κύριο Δήμαρχο και προς την κυρία Δεδεδήμου, που σημαίνει ότι γίνεται γνωστό ότι την Τετάρτη θα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί να έχω απάντηση από την Αντιδήμαρχο ή από την υπηρεσία, έχω μία απάντηση από τον... Δεν έχω μία απάντηση, λάθος κάνω. Απαντάει ο κύριος Δήμαρχος σε όλους τους... συγγνώμη, τους αντιδημάρχους, όχι στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος λέει, οκ, τελικό, το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει τη Δευτέρα. Το αναβληθέν είναι το θέμα που αφορά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Κάτι το οποίο μου κοινοποιήθηκε εμένα από υπάλληλο του Δήμου και όχι από τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό το παραβλέπω. Εγώ πάντως έλαβα γνώση όπως και να έγινε. Συμβούλιο, όχι αρμοδίως όπως έπρεπε βέβαια σε εσάς, αλλά η άποψη του Δημάρχου να μην γίνει Συμβούλιο τη Δευτέρα. Να μην έρθει το αναβληθέν θέμα, είπε. Όχι να μην γίνει Συμβούλιο. Είπε ότι το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή επειδή λείπει η κυρία Ξηδιά, το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο, όχι να μην γίνει, να γίνει τη Δευτέρα. Για να έχει επιστρέψει η κυρία Ξηδιά, όπως ζητούσε η Αντιδήμαρχος, από την άδεια της. Κάτι που έγινε δεκτό. Και όπως τα είδατε στα θέματα, δεν υπάρχει η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Μετά από αυτό λοιπόν γίνεται η πρόσκληση, φτιάχνεται η πρόσκληση με τα θέματα που ήδη έχουμε εισηγήσεις. Τα θέματα αυτά τα μεταφέρω στη Γενική Γραμματέα ότι πρόκειται να σταλούν. Δεν υπάρχει καμία επισήμανση ότι ο κύριος Δήμαρχος ζητά να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο και φεύγει η πρόσκληση. Για Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη, σήμερα, τρεις προσκλήσεις με τα πεπραγμένα των δύο εξαμήνων, συν τα τέσσερα θέματα τα οποία αφορούσαν αυτά που σας είπα. Δεν υπήρχε κανένας δόλος από την πλευρά μου στο να μην ακούσω ή να παρακούσω την εντολή και την επιθυμία του κυρίου Δημάρχου, αλλά πουθενά δεν ήταν σαφές ότι την Τετάρτη που τους είχα ενημερώσει ότι προγραμματίζεται Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πρέπει να μπει Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όλα αυτά τα mail, εγώ φροντίζω να τα κοινοποιώ σε όλους όσους ενδιαφέρονται ως πρόεδρος και όχι επιλεκτικά σε κάποιους. Επομένως, θεώρησα, γιατί αυτό ήταν μια τακτική που ακολουθεί το πάντα. Δεν έδινε OK ο κύριος Δήμαρχος για να γίνει το Συμβούλιο από τα συμφραζόμενα ή όταν δεν ήθελε να γίνει Συμβούλιο, μας το γνωστοποιούσε. Ότι την Τετάρτη έχω δουλειά, ή το γνωστοποιούσε στη Γενική Γραμματέα. Σε μένα όχι πάντα, αλλά εγώ το μάθαινα. Καταρχάς, εγώ έμαθα ότι ο Δήμαρχος έχει COVID προχτές. Δεν ήξερα ότι είναι άρρωστος. Δεν το γνώριζα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Εν τω μεταξύ, το mail που έχω λάβει εγώ μιλάει για συμβούλιο τη Δευτέρα. Το mail που λάβατε εσείς μιλάει για συμβούλιο την Τετάρτη. Εγώ αύριο ετοίμαζα πρόσκληση για συμβούλιο τη Δευτέρα. Γιατί αυτή την εντολή είχα από το Δήμαρχο. Πάλι όλη αυτή η χαοτική κατάσταση θα δημιουργούσε καινούριο πρόβλημα, εάν δεν το διαβάζετε σήμερα το mail αυτό, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω,
θα δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί εγώ θα έβγαζα συμβούλιο για τη Δευτέρα. Γιατί αυτή την εντολή είχα. Αυτή την εντολή είχαμε ως τη γραμματεία. Αυτό είχα πει στις υπαλλήλους της γραμματείας, γιατί αυτό ήθελε ο κύριος Δήμαρχος. Και αυτό ήθελε και η αντιδήμαρχος οικονομικών, γιατί θα επέστρεφε η κυρία Ξηδιά. Επομένως, αν αυτό το mail αυτή τη στιγμή δεν γινόταν το συμβούλιο σήμερα και δεν μου το λέγατε, εγώ αύριο το πρωί θα είχα βγάλει πρόσκληση για συμβούλιο τη Δευτέρα. Γιατί αυτή την εντολή είχα. Αυτή λοιπόν όλη τη χαοτική κατάσταση, και αν αυτό που έκανα εγώ είναι καταστρατήγηση του κανονισμού, ο κανονισμός λέει ρητά ότι την ημερομηνία και τη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου την καθορίζει η Πρόεδρος. Δεν μπορεί να μαθαίνει η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από mail που έχουν έρθει ή δεν έχουν έρθει ότι την Τετάρτη έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έβγαλα την πρόσκληση και μετά μου ζητήθηκε από τον κύριο Δήμαρχο, όντως με email το Σάββατο, ότι πρέπει το Σάββατο να ενημερώσω τους επικεφαλείς ότι το Συμβούλιο δεν θα γίνει. Να πάρω πίσω την πρόσκληση και να γίνει τη Δευτέρα. Προσπαθώντας καλή την πίστη να γίνει και αυτό, ζήτησα από τον κύριο Δήμαρχο να μου στείλει ένα mail στο οποίο ο ίδιος να μου ζητά για δικούς του προσωπικούς λόγους ότι θέλει και παρακαλεί τους επικεφαλείς να γίνει δεκτό το αίτημά του και να μην γίνει το Συμβούλιο Τετάρτη. Αυτό που ζητούσε ο κύριος Δήμαρχος ήταν να αποδεχτώ εγώ ότι η πρόσκληση βγήκε με όχι ορθό τρόπο. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αποδεχτώ, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί κατά τη γνώμη μου ακολουθήθηκε η διαδικασία και η πρόσκληση βγήκε για Τετάρτη ως ήθιστε και δεν υπήρχε κάποια άλλη ενημέρωση για το να μην βγει την Τετάρτη και γι' αυτό το λόγο το ακολούθησα. Από εκεί πέρα εσείς θα κρίνετε αν αυτό καταστρατηγεί τόσο πολύ το θεσμό του Προέδρου, ότι εγώ έκανα πράγματα τα οποία ήταν εκτός κανονισμού, και αν κατάλαβα εκεί ο κύριος Δήμαρχος με εγκαλεί στο mail αυτό που σας έστειλε, γιατί δεν συμμετέχω στην εκτελεστική ή γιατί δεν συμμετέχω σε άλλες εκδηλώσεις. Αυτό είναι θέμα που θα το συζητήσω μαζί του, αλλά θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι στην εκτελεστική πρόεδρος είναι ο κύριος Δήμαρχος. Στη συγκεκριμένη εκτελεστική δεν είναι πρόεδρος ο κύριος Δήμαρχος. Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υποχρεούται να συμμετέχει στην εκτελεστική. Στην εκτελεστική συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, αν συζητείτε θέμα τους, και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων, αν κριθεί και συζητείτε θέμα τους. Και στην εκτελεστική, διορθώστε με εσείς που έχετε διατελέσει δήμαρχοι, δεν προεδρεύει αντιδήμαρχος. Προεδρεύει δήμαρχος. Παρά το γεγονός ότι αυτό το έχουμε επισημάνει πολλαπλές φορές, δεν έχει καταστεί δυνατό. Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν πηγαίνω, αλλά όταν προσπαθούμε να δούμε το γράμμα του κανονισμού και αν το τηλεφώνημα έγινε 9 ή 9.30 ή 10, θα πρέπει όλα τα υπόλοιπα να λειτουργούν υποδειγματικά, κατά τη γνώμη μου. Και επιτρέψτε μου, και λόγω θέσης επαγγελματικής μιλάω και από θέση ευθύνης, την νομοθεσία δεν τη θεωρώ κουρελόχαρτο και προσπαθώ όσο είναι δυνατό να την τηρώ. Μπορεί ως πρόεδρος να έχουν γίνει πράγματα για τα οποία ενδεχομένως και να πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Σας είπα ένα από αυτά που είναι για τις εισηγήσεις που έρχονται και δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Για το γεγονός ότι κάποια στιγμή ανέχτηκα κάποια πράγματα και καμιά φορά η σιωπή είναι και συνένεση. Και ο κύριος Καρμίνης είναι εδώ μάρτυρας του άστον ή κόφτον, τα οποία δεν μίλησα και θα έπρεπε να έχω μιλήσει, γιατί ενδεχομένως και να έδωσα μια λάθος εικόνα προς τα έξω. Όμως δεν μπορεί να εγκαλούμε για πράγματα τα οποία τηρήθηκαν κατά γράμμα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτά έχω να σας πω, κύριε Αργυτάκο, κύριε Βαλιώτη, κύριοι συνάδελφοι. Αν είναι τόσο τραγικό όλο αυτό, το αν ενημερώθηκε σαφώς ή εμέσως ο κύριος Δήμαρχος ότι συμβούλιο είναι την Τετάρτη και έπρεπε να γίνει όλο αυτό το θέμα και να μην συμμετέχει η Δημοτική Αρχή σε Δημοτικό Συμβούλιο όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα, γιατί θεωρώ ότι τα οικονομικά πεπραγμένα είναι σοβαρό θέμα. Ο προϋπολογισμός ενός νομικού είναι σοβαρό θέμα. Ο λόγος σε εσάς. Τώρα σκέπτομαι πώς να ξεκινήσω. Να πω δεν υπάρχει πάτος. Να πω ότι πράγματι είναι για πρώτη φορά, όσα χρόνια εγώ ασχολούμαι, να απέχει η Δημοτική Αρχή. Συνάδελφοι, όπως είναι να το κάνουμε, είναι λυπηρά γεγονότα αυτά. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα η παρούσα Δημοτική Αρχή
έχει πάρει την κατιούσα. Γίνεται, έχουμε δει ασυνεννοησία. Παραδείγματος χάρη, είδα ότι η Γενική Γραμματέας με μέλη συνεννοείται με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Και μιλάω γενικότερα, έτσι, δεν το περιορίζω μόνο σε δύο άτομα. Διότι εγώ δεν θυμάμαι όταν ήμουν δήμαρχος, ο κ. Βαλιώτης, δεν είχε γραμματέα. Εγώ είχα γραμματέα, είμαι αντιδημάρχος. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Αυτό το καθιερώνεις όταν θεωρείς ότι δεν υπάρχει καλή σχέση συνεργασίας και ιδίως υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να λες θα στείλω το mail για να είμαι κατοχυρωμένος. Αυτό γίνεται στην παρούσα δημοτική αρχή. Τώρα, είπε όμως η κυρία Πρόεδρος και το άλλο ότι θα μπορούσε να πούμε ότι υπάρχει παράληψη αν λειτουργούσαν όλα τα άλλα κανονικά. Αν αυτό έλεγα τόσο καιρό, δεν λειτουργεί τίποτα. Τώρα, στο γενικό μπάχαλο, κατά λάθος γίνεται κάτι έτσι νορμάλ, για να το πούμε απλά. Το θέμα είναι ότι είναι απόσα η Δημοτική Αρχή. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτά που είπατε, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη μου ότι ο Δήμαρχος και τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη της Δημοτικής Αρχής είναι απόντες. Και αν είπα να μην το συζητήσουμε τη Δευτέρα, το είπα με την έννοια ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να πούμε φεύγουμε με πια απλή αναβολή. Θεωρώ ότι πρέπει, και το λέω το απευθυνόμενος προς όλους, όπως αντιλαμβάνεστε από εδώ και πέρα, η κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιώνεται. Η κατάσταση θα χειροτερεύει και δεν ξέρω πόσο πολύ θα χειροτερεύσει. Πρέπει να έχουμε, να είμαστε σε ετοιμότητα όλοι, ανεξαρτήτως του αν έχουμε θέσεις ευθύνης που εμείς δεν έχουμε, για να προστατεύσουμε το κύρος των θεσμών. Εδώ, παιδιά, κινδυνεύουμε να μας ξαναπάρουν είδηση σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε ιστορίες. Και όπως είπα, τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Αυτά προς το παρόν, θα τα ξαναπούμε, να γίνει ο κύκλος. Θεωρώ όμως ότι η κατάσταση πλέον ξεφεύγει. Ξεφεύγει κυριολεκτικά. Δηλαδή, οτιδήποτε και να ακούσω από τούτο και στο εξής, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ό,τι και να γίνει. Θα φτάσουμε στο σημείο τη μη κανονικότητα να τη θεωρούμε κανονικότητα. Αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δυστυχώς επηρεάζει όλους. Σε ένα κλίμα τέτοιο, όλοι όσοι συμμετέχουμε, όσοι προσπάθεια και να καταβάλουμε, κάτι ελεύθερες, κάτι αστοχές βολές, κάτι θα υπάρχει για μας. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κινδυνεύουν οι θεσμοί. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, μία διαφωνία, εγώ δεν λέω άλλο, και η διαφωνία μεταξύ Δημάρχου και Προέδρου είναι σημαντικό. Διότι πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, τις διαφορές μας, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Βαλιώτη. Αγαπητή συνάδελφε, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ σήμερα είναι από την εμπειρία μου, αυτή την μικρή ή τη μεγάλη που έχω, πρώτη φορά με απασχόλησε σαν γεγονός. Και είμαι, επιτρέψτε μου, αρκετά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και δεν έχω ζήσει τέτοιο φαινόμενο που γίνεται σήμερα. Και ποιο είναι το φαινόμενο? Ότι είναι μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έρχεται η συμπολίτευση. Αυτό πολλές φορές είχε γίνει παλιότερα, όταν την καλούσε τον τρίτο τη συμπολίτευση να κάνει συνεδρίαση και πολλές φορές, όχι στο Δήμο Σπάρτης, αλλά γενικότερα στην αυτοδιοίκηση, δεν πήγαινε η συμπολίτευση και το πήγαινε μετά. Αυτό όμως είναι κάτι πρωτοφανές και θεωρώ ότι πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε και το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λειτουργία. Και όταν λέμε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και θεωρώ, κυρία Πρόεδρε, με αυτά που μας είπατε, και δεν έχω να συμφιλητήσω αυτά που μας είπατε, γιατί εχθές με πήρατε τηλέφωνο 10 η ώρα το βράδυ, 10 και μισή περίπου, μάλιστα έβλεπα τον μπάσκετ την ώρα που με πήρατε, και μου μεταφέρατε την άποψη του κυρίου Δημάρχου, δεν ξέρω τώρα πώς συνοηθήκατε, ότι να μην γίνει το Συμβούλιο. Και σας είπα ότι θεωρώ ότι
θα έρθουμε εδώ, αν δεν έχει απαρτία το Συμβούλιο, δεν θα έχει απαρτία και θα βάλουμε τη θέση μας στο Συμβούλιο, αν τι πρέπει να γίνει και δεν πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι όπως μας τα είπατε και έτσι όπως τα είδα, και μάλιστα ήταν και οι εισηγήσεις όλες, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ήξερα τώρα τι συνέβηκε και με όλα αυτά που είπατε. Και μάλιστα με το email που μας έστειλε ο κύριος Δήμαρχος σήμερα και με αυτά που μας είπατε, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια διαφωνία στο να βληθέν θέμα. Το οποίο και δεν είχατε βάλει, παρόλο που υπήρχε η τοποθέτηση στην προηγούμενη συνεδρία ότι είναι επίγουν να το συζητήσουμε. Όμως είναι λίγο το κακό αυτό. Το ουσιαστικό είναι η συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει τόσο στη Δημοτική Αρχή αλλά και σε όλες τις παρατάξεις για τη λειτουργία του Δήμου. Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Τα ηλεκτρονικά μέσα και η τεχνολογία είναι πολύ καλή στο να εξυπηρετεί πολλά πράγματα. Οι σχέσεις, οι ανθρώπινες και οι συζητήσεις, οι αναμεταξύ μας είναι πιο χρήσιμες από αυτό το απρόσωπο. Αυτό το απρόσωπο δέχεται μερικές φορές και εμπεριστατωμένα ότι έχει γίνει αυτή η κουβέντα, το μήνυμα, το mail και τέτοια. Γιατί άλλα λέμε, άμα δεν κρατάμε πρακτικά. Αλλά θεωρώ οι σχέσεις οι προσωπικές πρέπει να έχει ο πρόεδρος, οι αντιδήμαρχοι, εμείς. Αναμεταξύ μας είναι το κύριο και πρέπει να ισχύουν. Αποδείχθηκε ότι δεν κουβεντιάζεται. Δεν κουβεντιάζεται και δεν λέω τώρα τι είναι η ευθύνη. Η ευθύνη για μένα, και δεν έχω να το κρύψω, η ευθύνη είναι το ότι δεν κουβεντιάζει μια δημοτική αρχή, ξεκινάει από πάνω. Δεν ξεκινάει από κάτω. Αυτός που έχει την ευθύνη λειτουργία του Δήμου και την ευθύνη λειτουργία του Δήμου έχει ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να πάρει τα μέτρα τέτοια να μπορούν να κουβεντιάζουν οι συνεργάτες του. Αν αυτό δεν το έχετε εξασφαλίσει, δείχνει και την όλη νοοτροπία που ζούμε στην πόλη της Σπάρτης όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δείχνει. Δεν γίνονται όλα με email. Πρέπει να μάθουμε να κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι κριτική και προς εσάς και λοιπόν, γενικότερα το λέω και σε εμάς τους ίδιους, ανάμεταξύ μας. Πράγμα που δεν το έχετε. Και φάνηκε και για να διασφαλίσει ο καθένας τα νότα του, που δεν είναι να διασφαλίσουμε κάτι. Υπάρχει ένας φόβος τώρα. Κάτσε που να τρέχουμε να διασφαλίσουμε τα νότα μας ανάμεταξύ μας. Έχουμε κάποιο φόβο να μην μου τραβήξει τη μαχαιριά πίσω από την πλάτη, που λέμε εντός εισαγωγικών. Δείχνει ένα πράγμα ανασφάλεια και αυτό την πληρώνει ο Δήμος. Την πληρώνουν οι δημότες. Θεωρώ ότι σωστά δεν το αναβάλλατε αφού στείλατε πρόσκληση. Γιατί η αναβολή με βάση την εγκύκλιο και με βάση την νομοθεσία αναβάλλεται ένα θέμα όταν υπάρχει έκτακτο γεγονός, λέει η νομοθεσία. Επιτρέψτε μου να κάνω και λάθος. Αλλά πολλές φορές έχουμε αναβάλει θέματα όταν μας έπαιρνε ο Δήμαρχος, μας έπαιρνε κάποιος και λέμε ναι, δεν το κάνουμε την άλλη μέρα γιατί έτυχε κάποιο γεγονός που δεν ήταν γεγονός, σεισμός, λοιμός κλπ. Έτσι λειτουργούμε και έτσι λειτουργούσαμε όλα τα χρόνια. Αυτό δεν έγινε. Μάλιστα δεν είχαμε προσωπικά γιατί συνήθως. Δεν είχαμε για την. Έμαθα τώρα και να πω περαστικά στον κύριο Δήμαρχο, όπως σας άκουσα ότι είναι άρρωστος. Δεν είχαμε και ίσως γι' αυτό να μας πήρε, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να πήρε παιδιά. Επικεφαλής είμαστε. Πώς πολλές φορές μας έχει πάρει ο κύριος Δήμαρχος και μας λέει για άλλα θέματα. Να μας πάρει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, θα του λέγαμε την άποψή μας, την άποψή μου, θα του λέγαμε και ίσως να έχει λυθεί το ζήτημα. Πράγμα που δεν λύθηκε. Δηλαδή και σε εμάς ήταν υποτιμητικό το ότι δεν μας πήρε να μας το πει. Μάλιστα εμένα με πήρε υπάλληλος σήμερα να πήρα το mail. Εμένα με πήρε υπάλληλος αν το πήρα το mail στις 3 παρά 10 που ήρθε. Και γι' αυτό και το διάβαζα, γιατί αυτό το mail δεν είναι προσωπικό προς εμένα. Παρόλο που λέει κύριε Βαλιώτη, θεωρώ η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όταν βάζει κάτι ότι με την έγκριση του Δημάρχου συνεδρίαση, κάποιον λέει γνωμοδότηση, δεν το είδα καλά, θα το κοιτάξω πάλι. Το άρθρο 3 λέει σε συνεννόηση. Το κανόνι, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Την ημερήσια διάταξη, όχι την ημερήσια διάταξη. Ναι. Σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Πράγμα από ό,τι μας είπατε, συνεννοηθήκατε και με την Γενική, γιατί έχουμε και Γενική στο Δήμο. Ο κ. Αρκετάκος λειτουργούσε με Γενικό Γραμματέα, εγώ δεν λειτουργούσα, λειτουργούσαμε κάποιο διαφορετικά. Αλλά πάντα, πριν γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου, είχαμε μια συνεννόηση ανάμεταξύ μας. Και με τον Πρόεδρο και με τις υπηρεσίες και με τους αντιδημάρχους για να βάλουμε τα θέματα. Και βάζαμε και τους εισηγητές. Δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε κάνει όλο αυτό το καιρό, αλλά φαίνεται ότι μόνο αυτά δεν τηρούσατε, κοιτάξατε να τηρήσετε άλλα πράγματα. Μιλάω για τη Δημοτική Αρχή, δεν μιλάω. Για εσάς σωστά ενεργήσατε, εγώ αυτό εκδηλώ και γι' αυτό ήρθαμε στα παράταξη,
σωστά ενεργήσατε, ήρθατε. Εμείς προσωπικά θα βάλουμε θέμα ηθικό και γι' αυτό ήρθαμε. Δεν μας πειράζει που, ότι επειδή δεν έχουμε τους εισηγητές, πρέπει να αναβληθούν τα θέματα και να τα βάλουμε σε άλλες συνεδρίες. Αλλά η σωστή λύση και το να τηρήσουμε το δεσμό είναι να έρθουμε εδώ και να πάρουμε την απόφαση εδώ το όργανο. Γιατί για να την ανακυρώσετε στην απόφαση πρέπει αυτό το πράγμα. Και όταν έχετε το μαχαίρι πίσω από την πλάτη ή κάτι άλλο και μιλάτε με email, μπορεί να είχατε και κάποιο άλλο κίνδυνο. Έτσι θεωρώ, γιατί τώρα αυτά τα email όλα και η αλληλογραφία, εγώ για εσάς μπορεί να είναι πολύ σωστά για να κατοχυρωθείτε, θεωρώ είναι εκ περισσού στο Δήμο. Εμένα πρώτη φορά συμβαίνουν αυτά. Μη συζητάγαμε, βάζαμε θέματα, συζητάγαμε τις αντιπολιτεύσεις, είχαμε κόντρες με τις αντιπολιτεύσεις, αλλά όμως δεν είχαμε ποτέ τέτοιο φαινόμενο. Αυτό είναι παρακμή για το Δήμο. Μεγάλη παρακμή. Και παρακαλώ όλους εμάς και η συμπολίτευση που λείπει να το δει σωστά, γιατί είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι 31 Δεκέμβρη. Σκεφτείτε που εμείς δεν θα το κάνουμε, ούτε και οι συνάδελφοι απέναντι, να μην έρθουμε στην άλλη πρόσκληση. Που δεν θα το κάνουμε. Σας λέω, σκεφτείτε τι θα γίνει στο Δήμο. Δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Η ηθική των Σπαρτιατών που λέει στο τέλος και όλων έχει αυτή την ηθική. Το τηρούσαμε. Πάτε σε άλλους Δήμους, συνεδριάζανε μετά από τρεις συνεδριάσεις. Με τον τρίτο. Και εδώ, Δήμοι της περιοχής μας. Γι' αυτό σε όλους κάνω μια έκκληση. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε να στηρίξουμε το όργανο. Οι διαφωνίες μας, οι πολιτικές είναι πολιτικές διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις μας. Αλλά εδώ και έξω λέμε καλημέρα. Μιλάτε αναμεταξύ σας. Πέστε καμιά καλημέρα. Αύριο θα κυκλοφοράμε. Εδώ στην πόλη θα είμαστε. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Έτσι έχω να το πω και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιώτη. Να μην συνεχίσουμε με ανακοινώσεις, γιατί η συνεδρίαση αυτή δεν προέβλεπε ανακοινώσεις. Στην επόμενη συνεδρίαση, την τρίτη συνεδρίαση κατά σειρά, θα μπορούμε να κάνουμε να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι σε ανακοινώσεις. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω για να κλείσω το θέμα αυτό είναι ότι θέλω να κατανοήσετε όλοι και ότι η δική μου θέση δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί ανήκω στην παράταξη, ανήκω στη Δημοτική Αρχή, είμαι επιλογή της Δημοτικής Αρχής και πρόταση του Δημάρχου. Όμως, όταν κάποια στιγμή διακυβεύεται η αξιοπρέπειά σου και η προσωπικότητά σου, όταν πρέπει να παραδεχτείς δημόσια ότι έκανες λάθος και όταν νιώθεις ότι δεν έκανες λάθος, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου. Αν είχα κάνει λάθος, θα είχα πάρει τους επικεφαλείς, θα τους είχα πει ότι είναι λάθος όλο αυτό που έγινε για τον Α ή Β λόγο και θα ζητούσα αναβολή της συνεδρίασης. Από τη στιγμή όμως που θεωρώ ότι όλα έγιναν σωστά και από την υπηρεσία, γιατί παίρνοντας εγώ την πρόσκληση πίσω και αναβάλλοντας το θέμα, αυτόματα η υπηρεσία είχε κάνει λάθος, η γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έφερνα και αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ δύσκολη θέση και έπρεπε να τους υποβάλω στο να απολογηθούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για κάτι που είχαν πράξει σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν αποφάσισα για τον εαυτό μου, δεν σας κάλεσα σε ένα τραπέζι στο σπίτι μου και ξαφνικά αποφάσισα ότι θέλω να το ακυρώσω. Εμπλέκεται μία ολόκληρη υπηρεσία, μία γραμματεία, η οποία έστειλε την πρόσκληση με τη δική μου υπογραφή, ναι, αλλά δεν μπορούσα όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλω να απολογηθούν όταν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και όταν ξέρω ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και όταν μάλιστα, σας είπα, έχει τύχει να δουλεύουν και μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής για να στείλουν τις εισηγήσεις που ήρθαν καθυστερημένα, ενώ έχουμε ζητήσει να έρθουν κανονικά. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη για την όλη ταλαιπωρία. Θεωρώ ότι έγινε ένα θέμα μείζων και δεν ήταν μείζων. Θα μπορούσε να έχει λυθεί, όπως είπε και ο κ. Αρχιτάκος, με ένα τηλεφώνημα. Εγώ δεν δέχτηκα ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Σας λέω ότι και τα μηνύματα ήρθαν από υπάλληλο, όχι από τον κύριο Δήμαρχο απευθείας σε μένα. Και όταν μάλιστα ρώτησα ότι ζητάει ο κύριος Δήμαρχος αυτό, γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο, η απάντηση από την υπάλληλο ήταν ότι δεν πιάνει το τηλέφωνό του. Και εύλογα τη ρώτησα, στο δικό σου τηλέφωνο μιλάει με δορυφόρο, πώς πιάνει το δικό σου τηλέφωνο και το δικό μου τηλέφωνο δεν πιάνει. Όπως και, ναι, τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτείνω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, επειδή νομίζω ότι σε ανακοινώσεις δεν θα πάμε, γιατί ποιος να τα ακούσει. Θα κρατήσουμε τις ανακοινώσεις για το επόμενο Συμβούλιο. Και από ό,τι φάνηκε και από τους δύο αρχηγούς των παρατάξεων, δεν θα συζητηθούν τα θέματα.
Άρα, αφού έχει ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις και να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Αν συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά για να τηρήσουμε την διαδικασία, το είπα. Επομένως, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα αυτό. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλο. Ναι. Άρα θα κάνουμε ένα συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Το πότε δεν μπορώ να σας το πω. Θα κάνουμε πάντως κάποιο συμβούλιο κάποια στιγμή στην ημερήσια διάταξη, το οποίο θα είναι και όλα τα σημερινά αυτά. Θέματα και το αναβληθέν από την προηγούμενη. Και ενδεχομένως και κάποια άλλα που θα προκύψουν. Okay. Γιατί θα αναβληθεί και η συνεδρίαση των πεπραγμένων, που είναι ειδική συνεδρίαση, οπότε θα πάει σαν ειδική συνεδρίαση. Θα έρθει και το θέμα της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε τρίτη ειδική συνεδρίαση. Και θα έρθει και τα θέματα που αναβάλλονται της τακτικής συνεδρίασης τα σημερινά. Ναι. Δεν ξέρω. Είχα βάλει έναν ενδιασμό και την προηγούμενη φορά. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αν είναι ειδική συνεδρίαση. Θεωρώ δεν είναι. Κοιτάτε το. Αλλά ό,τι πείτε, το κάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Επειδή είχα και εγώ αυτόν τον ενδιασμό, λοιπόν, μίλησα με την οικονομική υπηρεσία και είπε ότι είναι. Με τις δύο σήμερα συνεδριάσεις. Μεν είναι τα πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής, είναι ειδική συνεδρίαση. Αφού είναι πρώτο εξάμεινο και δεύτερο. Να μπουν μαζί. Μπορούν να μπουν μαζί. Ωραία. Αυτό κοιτάτε τα να τα δείτε, να διευκολύνουμε, μην έχουμε τέσσερες προσκλήσεις. Δεν μας πειράζει να είναι τέσσερες, αλλά να διευκολύνουμε γιατί πάμε και λίγο έτσι. Ωραία. Θα κοιτάξουμε περισσότερο για την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση, τι ακριβώς. Και εγώ της άποψης αυτής είμαι, αλλά η Οικονομική Υπηρεσία είπε ότι πρέπει να μπει σε ειδική συνεδρίαση προϊσταμένη. Θα το δούμε αυτό. Τα δύο πάντως πεπραγμένων, τα πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, θα μπουν σε μία συνεδρίαση. Επομένως, το θέμα αυτό δεν έχει αναβληθεί, γιατί δεν έχει έρθει ως θέμα. Για τα πεπραγμένα. Η πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση δεν έχουμε θέμα σήμερα για να βάλουμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Θα έρθει κανονικά τα πεπραγμένα μόνο θα αναβληθούν. Ναι. Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν σε ανακοινώσεις. Μισό λεπτό, κύριε Κονίδη. Μισό λεπτό να... Ανακοινώσεις δεν θα γίνουν. Είναι ειδική συνεδρίαση επί του θέματος όποιος θέλει. Για αυτό το θέμα μιλάμε. Ναι. Ανακοίνωση για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Ο κύριος Κονίδης, ο κύριος Κουρεμπής, ο κύριος Καρμύρης, ο κύριος Καρλάφτης, ο κύριος Αποστολάκος, Βαγιακάκου. Κυρία Βαγιακάκου, ο κύριος Πριστούρης, ο κύριος Τσούκλερης, ο κύριος Πλιώτας, ο κύριος Κονίδης, ο κύριος Κουρεμπής, ο κύριος Καρμύρης, ο κύριος Καρλάφτης, ο κύριος Αποστολάκος, κυρία Βαγιακάκου, ο κύριος Πριστούρης, ο κύριος Τσούκλερης και ο κύριος Πλιώτας. Κύριε Κονίδη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι 22 χρόνια δημοτικός σύμβουλος δεν έχω ξαναβρεθεί στη παρόμοια θέση να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς την συμπολίτευση. Χωρίς το Δήμαρχο, ανάλαβαν κάποιος άλλος αντιδήμαρχος στα χρέη του Δημάρχου. Και τώρα τι να αποφασίσουμε. Βρισκόμαστε, πιστεύω, στο σωστό δρόμο, γιατί η συμπολίτευση, η οποία είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη και συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση της. Εξού και ο νομοθέτης δίνει και το δικαίωμα στην συμπολίτευση να περνάει και τα θέματα που θέλει με τη μειοψηφία και απορούμε καμία φορά. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω όμως να βελτιώσει η δημοτική αρχή της σχέσης της, γιατί έχουμε ακόμα 10 μήνες και έχουμε μακρύ δρόμο. Θα ταλαιπωρηθεί όχι μόνο η πόλη της Σπάρτης, όλος ο Δήμος της Σπάρτης. Από άκρη εις άκρη. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε, κύριε Κονίδη. Ο κύριος Κουρεμπής. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι νέος δημοτικός σύμβουλος, όπως γνωρίζετε, και δεν περίμενα ποτέ να τιμώ τα ήθη των Σπαρτιατών, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να τιμώ δηλαδή τους ειδημότες που με στέλνουν εδώ και να έρχομαι και να μην βλέπω τη Δημοτική Αρχή. Και μάλιστα να μην τη βλέπω, κυρία Πρόεδρε,
όπου μεταξύ των θεμάτων σήμερα είναι και ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου πρόνοιας που είπατε και αφορά τους συνανθρώπους μας, τη βοήθεια στο σπίτι, τα καπί, τους παιδικούς σταθμούς και ό,τι σχετικά έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική. Ξεκάθαρα φαίνεται και η στάση της Δημοτικής Αρχής σε αυτούς τους ανθρώπους. Η κατάρρευση πλέον είναι εμφανέστατη. Δεν μπορεί κανείς με κανένα δελτίο τύπου, όπως είδαμε και για κάποια έργα χθες, με καμία φωτογραφία και με καμία ρητορία πλέον να την αλλάξει. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν και ας ευχηθούμε όλοι να μην διασυρθεί ο τόπος μας και εκτός των ορίων όπως έχει διασυρθεί με πρωτεργάτη τον κύριο Δούκα. Γιατί πλέον έχει όνομα από εδώ και πέρα η όλη κατάσταση. Ο έχων το πρόσταγμα έχει την ευθύνη, κυρία Πρόεδρε. Και για τη συνεργασία και για τα όποια λάθη και να τα διορθώνει. Αν τυχόν υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ σας. Παρασύρεται λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, και το όργανο. Έχουν ήδη παρασυρθεί υπηρεσίες, είναι μισοδιαλυμένες αυτές και κατ' επέκταση παρασύρονται και τα αποτελέσματα της δημοτικής μηχανής προς τους δημότες. Αυτά βέβαια ήταν εμφανέστατα από τους πρώτους μήνες. Η οκνηρία και η αβελτηρία, μπορούμε να πούμε, που έχουμε δει από τους πρώτους μήνες ήδη είναι εμφανέστατη προς τους τελευταίους μήνες της παρούσας διοίκησης. Οι θεσμοί ξεχυλωμένοι εντελώς. Η απουσία της Δημοτικής Αρχής σήμερα είναι τυπική, είναι ουσιαστική, γιατί η τυπική της παρουσία είναι εξ αρχής. Και όλα αυτά, με όποιες διαφωνίες, επαναλαμβάνω κυρία Πρόεδρε, ενδεχομένως να υπήρξαν, καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος για να μην γίνει συνεδρία στο ανωτάτο οργάνο του Δήμου. Είναι σαφέστατη προσβολή κατά των συνδημοτών μας, προσβάλλει και εμάς που συμμετέχουμε, αλλά εμείς θέλουμε και συμμετέχουμε. Οι δημότες τι φταίνε για όλα αυτά, τι φταίνε για αυτό το ατύχημα που συντελείται στον τόπο μας, το οποίο, και συμφωνώ με τον κύριο Αργυτάκο, δυστυχώς οδεύει προς δυστύχημα. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία, αλλά ας γίνει σε όλους μας επιτέλους κατανοητό και κλείνω, ότι δεν μπορεί πλέον να διασύρονται θεσμοί, άνθρωποι, υπάλληλοι, υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο Δήμος να δουλεύει με τα μεσονύχτια emails. Δεν γίνεται να δουλεύει έτσι. Αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κολυμπίου. Ο κύριος Καρμύρης και να ετοιμάζεται ο κύριος Καρλέφτης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχει υποθεί εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι πολλά πράγματα επί θητείας του κυρίου Δούκα έχουν γίνει για πρώτη φορά. Αυτό πράγματι γίνεται για πρώτη φορά, όχι μόνο στο Δήμο Σπάρτης, αλλά πανελληνίως νομίζω. Δεν νομίζω να έχει συνεδριάσει ποτέ Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, της συμπολίτευσης. Και λέω τουλάχιστον εκπρόσωπος, γιατί θεωρώ ότι εσείς πλέον δεν είστε εκπρόσωπος. Μπορεί να ανήκετε ακόμη στην παράταξη του Δημάρχου, αλλά οι διαφωνίες του πρώτου στη τάξη πολίτη της πόλης με τον δεύτερο είναι σε τεντωμένο σκηνή και δεν νομίζω να ανήκεται ουσιαστικά στην παράταξη του κυρίου Δημάρχου. Εμείς σαν Δημοτική Συμβουλή, σαν αντιπολίτευση, εκεί που μας έχει τάξει ο λαός, έχουμε βάλει πλάτη για το καλό του Δήμου. Έχουμε, αν θα δείτε, το θέμα που αναβάλαμε για τις αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, το πρώτο εξάμηνο, έχουμε 93% ομόφωνες αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή και 92%, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2022, που σημαίνει ότι έχουμε βάλει πλάτη για τα καλά για να μπορέσει ο Δήμος να σταθεί. Το αντίθετο όμως συμβαίνει στην πλευρά του κυρίου Δημάρχου. Όσο εμείς βάζουμε πλάτη, τόσο βλέπουμε διαφωνίες μεταξύ σας. Και έχω εδώ ένα χαρτί που λέει πόσα άτομα έχουν αντικατασταθεί από το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος. Έχουν αντικατασταθεί 15 μέλη, 2 παραιτήσεις προέδρων, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 13 αντικαταστάσεις μελών, 3 παραιτήσεις προέδρων, αθλητικός οργανισμός,
8 παρετήσεις μελών, μία παρέτηση Προέδρου, Σχολική Δευτεροβάθμιας, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 παρετηθέντες, μία παρέτηση Προέδρου της Επιτροπής, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 αποφάσεις για ανασυγκρότηση της Επιτροπής, ΔΕΙΑΣ, 4 αποφάσεις για αποδοχή παρετήσεων, μία παρέτηση Προέδρου, που σημαίνει αυτή. Και βεβαίως μιλάμε τώρα και για τους συναδέλφους από το Δημοτικό Συμβούλιο, που 2 παρετήθηκαν, 2 αντιδήμαρχοι παρετήθηκαν και 3 έγιναν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει πολύ καθαρά ότι ο χρόνος τρώει τα παιδιά του και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Δήμαρχος περαστικός είναι από τον τόπο μας, αφήγει. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, οι οποίοι σήμερα απουσιάζουν, δεν είχαν την ευθυξία, τόσο πολύ τους κρατάει ο Δήμαρχος δεμένους, δεν είχαν την ευθυξία να έρθουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην υποτιμήσουν τους συναδέλφους. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπουμε και θα τους βλέπουμε καθημερινά, εμείς τους έχουμε στηρίξει. Όσο και αν έχουμε πολιτική αντιπαράθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους έχουμε στηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό νομίζω ότι δεν το έλαβαν υπόψη τους. Οι κύριοι συνάδελφοι είπαν ότι τι θα γίνει, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας ακόμη. Έτσι κι αλλιώς, κύριοι συνάδελφοι, 3,5 χρόνια στον αυτόματο πιλότο είναι ο Δήμος. Αν είναι και ένα εξάμηνο ακόμη, δεν νομίζω να χάθηκε για τίποτα. Λυπάμαι για ό,τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε, κύριε Καρμίνη. Ο κύριος Καρλάφτης και να ετοιμάζεται ο κύριος Αποστολάκος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να εκφράσω τη θλίψη μου και τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα των τυμπών. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στο συνάδελφο τον κύριο Κοντάκο για τον χαμό της μητέρας του και να πούμε και χρόνια πολλά στις γυναίκες που γιορτάζουν σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε. Εδώ μέσα από όσο γίνονται απίστευτα πράγματα και ανήκουστα. Ο κύριος Δούκας κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους, τους αναπομείνατες δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του και τους αντιδημάρχους σε ανταρσία. Αν είναι δυνατόν να μείνει στο Συμβούλιο, σε ανταρσία. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, είναι θεσμική εκτροπή. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα εδώ μέσα. Τέλος πάντων, για την οικονομία του λόγου, ας δεχτούμε, θα δεχτώ, ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν είχε ενημερωθεί για το Συμβούλιο. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι λοιπόν αυτό για όλη αυτή την αναστάτωση. Ποιον ενοχλεί ή ποια ενοχλεί τόσο πολύ το να γίνει αυτό το Συμβούλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιον ή ποια γίνεται όλη αυτή η σφαγή, εν πάση περιπτώσει. Εδώ στις εκτελεστικές επιτροπές δεν προέδρευε ποτέ ο Δήμαρχος. Προέδρευε αντιδήμαρχος, ας πούμε, μια μπόνο ομάδα τώρα. Κρατήθηκαν ποτέ πρακτικά σε εκτελεστική επιτροπή. Ποτέ. Εδώ το θυμήθηκε ο Δήμαρχος. Επίσης, στο συντονιστικό τοπικό όργανο, όταν συνεδρίασε, που έπρεπε να προεδρεύει ο Δήμαρχος, δεν προέδρευε ποτέ. Ποτέ. Δεν προέδρευε ποτέ. Και αμφιβάλλω άμα ξέρει και τι είναι συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας. Αμφιβάλλω. Μακάρι η μοναδική παρατυπία να ήταν αυτή εδώ. Μακάρι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω περισσότερα γιατί διηλίζουμε το κόνομα και καταπίνουμε την κάμιλο. Τέλος πάντων. Να πω και δύο λόγια για την παρουσία μου στα προηγούμενα συμβούλια του νομικού προσώπου πολιτισμού, το οποίο ήμουν και μέλος. Ο κύριος Δήμαρχος έβαλε την αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου, πριν παρεχθεί η πρόεδρος, η προηγούμενη, να καλέσει, να βγάλει πρόσκληση για να συζητηθεί ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είναι παράνομο. Πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και δεν πήγα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παραιτήθηκε, έγινε η συνεδρίαση και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να βγαίνει νέα πρόσκληση για ανάγκη απόφαση για μη νομιμότητα. Άρα αυτό τον ενόχλησε εδώ, το Δήμαρχο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε στο δεύτερο συμβούλιο, το οποίο στην πρόσκληση του δεύτερου συμβουλίου για το νομικό πρόσωπο, δεν πήγα γιατί μιλάμε για παροδία πλέον. Λοιπόν, και συνεχίζω. Στάθηκε εκ νέου η πρόσκληση. Πέρασε ο προϋπολογισμός, σε πάση περιπτώσει. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι θα εγκριθεί το Πάσχα και να δούμε. Τέλος πάντων, επειδή όμως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος στη ζωή γενικότερα, να δούμε και τα θετικά.
αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου πολιτισμού. Μήπως τελικά αυτή η δημοτική αρχή επενδύει στο μέλλον και να εξηγήσει τι εννοώ. Μη έχοντας συγκεκριμένο τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου του πολιτισμού και από ό,τι φαίνεται θα γίνει το καλοκαίρι, μήπως δίνει ένα μεγάλο. Πώς να το πω, ένα μεγάλο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου για την επόμενη δημοτική αρχή να κάνει περισσότερες εκδηλώσεις και περισσότερες δράσεις προς όφελος των δημοτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καρλάφτη. Ο κύριος Αποστολάκος και να ετοιμάζεται η κυρία Βαγιακάκου. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, είναι τουλάχιστον παράδοξο να προσπαθεί ο κύριος Δήμαρχος με το mail το οποίο ακούσαμε προηγουμένως να μας εγκαλέσει, την τάξη. Να μην έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι παράνομο. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε? Πού είδατε εσείς την παρανομία? Υπεύθυνος για την πρόσκληση είναι ο πρόεδρος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δήμαρχος συμμετέχει στην ημερήσια διάταξη, εάν έχει να προτείνει θέματα, της προσκλήσεως, όπως συμμετέχουν, όπως μπαίνουν και τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των υπηρεσιών του Δήμου. Εάν ο Πρόεδρος έχει θέματα από τις υπηρεσίες του Δήμου, που λέει ότι πρέπει να πάρει την έγκριση του Δημάρχου για να βγάλει πρόσκληση? Δεν υπάρχει καμία τέτοια έγκριση. Αυτά τα λέει ο κύριος Δήμαρχος για να καλύψει αυτό το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Και εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει ποτέ να μην έρχεται η Δημοτική Αρχή σε Δημοτικό Συμβούλιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ακούγεται ο συνάδελφος. Να μην έρχεται η Δημοτική Αρχή σε Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Στα Δημοτικά Συμβούλια τα οποία γνωρίζουμε και τα οποία έχουμε υπηρετήσει τόσα χρόνια. Μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα η αρμόδια αντιδήμαρχος ότι πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, διότι πρέπει να πληρωθούν οι εργολάβοι, υπηρεσίες, έργα, προμήθειες κτλ. Και σήμερα δεν έχουμε σαν θέμα αυτό. Γιατί έπρεπε να είναι παρούσα εδώ πέρα η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας? Αναμόρφωση είναι. Υπάρχει και αναπληρώτρια. Εάν ο κύριος Δήμαρχος λείπει, υπάρχει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που τον αναπληρώνει. Έτσι υπάρχει και εκεί. Δεν το κατάλαβα δηλαδή γιατί δεν έπρεπε σήμερα και να πάμε άλλη μία εβδομάδα πίσω για να περάσουμε την αναμόρφωση του Δήμου και μετά θα λέμε γιατί δεν έχουμε πληρώσει. Γιατί σταματάνε τα έργα, θα λέμε μετά. Και θα ψάχνουμε να βρούμε γιατί σταματάνε. Να γιατί σταματάνε. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε να προστατεύσουμε και το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και το θεσμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν άλλοι είναι σε άλλο τόπο και χρόνο, ας παραμείνουν εκεί που είναι. Και δεν είναι τυχαίο στα 3,5 χρόνια, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να έχουν φύγει η μισή από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής και η μισή από τα δέλτα σίγμα των νομικών προσώπων. Θεωρείται ότι είναι τυχαίο? Καθόλου δεν είναι τυχαίο. Και αποδεικνύεται αυτό και σήμερα γιατί δεν είναι τυχαίο. Τίποτε άλλο. Λυπάμαι για το κατάδιο που βρισκόμαστε, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, ας έρθει ο Δήμαρχος την άλλη εβδομάδα να μας το εξηγήσει. Εγώ πάντως σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω πιο πάτο από τον πάτο που είμαστε δεν υπάρχει. Ίσως για τη Δημοτική Αρχή να υπάρχει. Να μην λέμε για μεγάλες κουβέντες, αλλά υπάρχει κι άλλος πάτος. Ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκο. Κυρία Βαγιακάκου, και να ετοιμάζεται ο κύριος Πριστούρης. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω αυτά που γίνονται σήμερα και δεν τα γνώριζα και για πρώτη φορά τα βλέπω και δεν μπορώ και να τα καταλάβω.
Εμείς σαν, εγώ προσωπικά σαν νέα δημοτική σύμβουλος και πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν νέοι για πρώτη φορά, πίστευαν ότι εδώ έχουμε έρθει για να βάλουμε και εμείς στο χέρι μας να στηθεί ένα λιθαράκι προς το καλό της πόλης και να απολαύσουμε κάτι καλύτερο μετά από τόσα χρόνια απραξίας. Δυστυχώς όμως, με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, βλέπουμε τον απόλυτο κατήφορο μέσα στη Δημοτική Αρχή, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει πολύ πιο απότομος όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Βλέπουμε ότι τορπιλίζεται εσκεμμένα η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο, τον κύριο Αποστολάκο, αλλά θα διαφωνήσω και σε κάτι. Αυτοί που στα 3,5 χρόνια παραιτήθηκαν, ίσως είναι οι πιο τυχεροί. Το άσχημο είναι για αυτούς που μένουν και μένουν πώς. Με τους μέθοδους εκβιασμούς, με τους εκβιασμούς και τις τρομοκρατικές απειλές, θα έλεγα, του κυρίου Δημάρχου. Και φτάνουμε μετά από 3,5 χρόνια, συνάδελφοι οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν ή να ανεξαρτοποιηθούν, να φτάνουν στο σημείο και να αναφέρουν πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Φανταστείτε τι γίνεται πίσω από τους ανθρώπους που εκβιάζονται και παραμένουν σε κέραιες θέσεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Λυπάμαι και δεν μπορώ να πω κάτι πέρα το ότι το τιμόνι σε αυτό το καράβι είναι ακυβέρνητο και οι πολίτες του Δήμου θα πρέπει να κρίνουν. Αν μη τι άλλο, σήμερα θα έπρεπε οι αντιδήμαρχοι και το Συμβούλιο και τα μέλη του Δημάρχου, με όποιο πρόβλημα έχει ο Δήμαρχος, να παρευρίσκονται εδώ και να μην εγκαταλείπουν έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαγιακάκου. Κύριος Πριστούρης, και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσούκλερης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά θλίβομαι για την σημερινή εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου. 21 δημοτικοί παρόντες σύμβουλοι, 23 παρόντες σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι τιμούν τον όργο που δώσανε στην αρχή της δημοτικής μας αρχής να υπερασπιζόμαστε το Δήμο μας και τα συμφέροντα του Δήμου μας. Δυστυχώς, εδώ υπάρχει θεσμική εκτροπή, υπάρχει εξευτελισμός και ευτελισμός των αρχών. Ευχαριστούμε, κύριε Πριστούρη. Ο κύριος Τσούκλερης, και να ετοιμάζεται ο κύριος Πλειώτας. Το είδαμε και αυτό πλέον. Νομίζω ότι είναι, όπως το είπε και ο κύριος Καρμίρης, πανελλαδική πρώτη σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου να απέχει η Δημοτική Αρχή και η συμπολίτευση. Αυτά μόνο στη Σπάρτη, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης. Αν κάποιοι παίζουν με τους θεσμούς, αυτοί είναι τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, οι οποίοι θα μείνουν και λοιποί, οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία με τη μη συμμετοχή τους στην τακτική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος είναι πάνω από πρόσωπα, αλλά όχι πάνω από θεσμούς. Και το να εμπέζουμε και να κοροϊδεύουμε τους θεσμούς, αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να δημιουργήσουμε στη δημοκρατία την οποία όλοι καλούμαστε εδώ να υπηρετήσουμε. Εδώ προφανώς παίζεται ένα παιχνίδι εξουσίας, όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίες και γι' αυτό οι αντιδήμαρχοι και οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δυστυχώς υπάκουσαν στην εντολή του Δημάρχου και αυτή η ρετσινιά θα τους ακολουθεί. Ο κύριος Δήμαρχος σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, όπως και δεν ήταν πριν γίνει Δήμαρχος. Νομίζω ότι του κυρίου Δημάρχου μάλλον του έλειψε να εμφανιστεί σε σατυρικές εκπομπές. Τουλάχιστον απλά αυτή τη φορά να έχουμε κατά νου τα πνευματικά δικαιώματα να τα πουλήσουμε, μην πάει τσάμπα όλο αυτό που θα ακολουθήσει. Και τέλος, εγώ οφείλω μία συγγνώμη προς τη Δημοτική Αρχή για την έλλειψη εκδηλώσεων για τις απόκριες. Και λέω προς εσάς και τους συμπολίτες που μας ακούν,
Το καρναβάλι δυστυχώς ήρθε με καθυστέρηση 10 ημερών στην πόλη μας και όπως πάντα στο τέλος καίγεται ο βασιλιάς Καρνάβαλος μαζί με το άρμα του. Ευχαριστούμε κύριε Τσουκλερή. Ο κύριος Πλιώτας. Καλησπέρα και από μένα. Ο Δήμαρχος ως πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που χαίρει αποδοχής έτσι, και εκτίμησης τουλάχιστον από τα μέλη του συνδυασμού του. Άρα λοιπόν έρχεται στη συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τέλος πάντων έρχονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τέλος πάντων και, και εν γέννη της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και είναι, μιλάμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν αυτά διδάσκονται όπως μας είχε πει ο κύριος Δήμαρχος παλαιότερα σε διάφορα σχολεία τα οποία έχει φοιτήσει, διδάσκονται στο School of London. Πραγματικά εκπλήσομαι με τα τερτύπια του και εκπλήσομαι πραγματικά με το μη σεβασμό. Δηλαδή δεν δείχνει σεβασμό ούτε στον εαυτό του, καλά αυτό εντάξει είναι δικό του θέμα, αλλά ούτε στους ανθρώπους τους, ούτε στους δημότες που είναι το κυρίαρχο, αλλά ούτε και στους δημοτικούς συμβούλους. Δεν σέβεται τίποτα. Και σεβασμός για μένα σημαίνει αγαπώ. Όταν δεν αγαπάς το δήμο σου, αυτά κάνεις. Προφανώς έχει έρθει εδώ ο κύριος Δήμαρχος και παίζει με εμάς. Βρήκε μια δεσούλα εδώ πέρα. Εντάξει, έγινε κάποιος γιατί δεν ήταν τίποτα. Έγινε Δήμαρχος Πάρτης. Και τέλος, αυτό ήθελε ο κύριος Δήμαρχος και παίζει με εμάς. Και παίζει κυρίως με εσάς. Και παίζει κυρίως με τα πρόσωπα που τον στελεχώνουν, με τη Δημοτική Παράταξη. Τη μία τους παρετεί, τη μία τους βάζει, τη μία τους λέει Ελλάδο. Και αυτό κάνει. Παίρνει τηλέφωνα, πάρε με στο τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε τώρα, έτσι. Αυτά είναι δηλαδή έσχη. Εγώ πραγματικά απορώ αυτοί που ακολουθούν εδώ και τόσα χρόνια τη Δημοτική Αρχή Δούκα. Πώς και παραμένουν εκεί ακόμα. Πώς και δεν έχουν φύγει. Δεν ξέρω πού να πάνε. Αλλά εγώ πάντως δεν θα καθόμουν εκεί με τίποτα. Γιατί κάπου υπάρχει αξιοπρέπεια, έτσι. Κάπου υπάρχει ένα σεβασμός. Έρχονται εκλογές. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εντάξει, θα αρχίζει το καράβι να μένει ακυβέρνητο. Θα αρχίσουν να πετάγονται από τα καταστρώματα. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο κατάστρωμα. Τι θα γίνει ξαφνικά, θα μείνει μόνος ο κύριος Δούκας. Δεν με πειράζει εμένα, ναι, όντως. Άκουσα με πολύ έτσι περίσκεψη τον κύριο Καρλάφτη να λέει ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει συνεδριάσει και δεν έχει προεδρεύσει ποτέ στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Συγγνώμη, είναι σοβαρά τώρα να ακούγονται και να λέγονται αυτά τα πράγματα όταν θρηνούμε τόσα νεαρά παιδιά πριν λίγες ημέρες σε θέματα ασφάλειας, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, μην γυρίσω στα ευτράπελα με τις φωτιές στον πύργο, έτσι, και αυτά που ζήσαμε. Πραγματικά, και να πω και κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε τόσο καιρό, γιατί παίζουμε τελικά με αυτά τα πράγματα και με την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχει ο νόμος, ένας νόμος, νομίζω είναι ο νόμος, μιας και το ανέφερε ο κύριος Καρλάφτης, είναι ο νόμος 46, αν θυμάμαι καλά, 60, του 2020 της πολιτικής προστασίας, όπου εκεί θα έπρεπε από το 2020 ο Δήμος Πάρτης να έχει ιδρύσει αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει κάτι? Δηλαδή όταν θα γίνει κάτι θα ψαχνόμαστε. Όπως ψάχνονται τώρα στην κυβέρνηση. Ψάχνονται. Ποιος έβαλε το σταθμάρχη, τι έγινε με αυτό, τι έγινε με εκείνο. Και μην νομίζετε, δεν απέχει πολύ αυτό το πράγμα. Το καλοκαίρι έρχεται. Το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε φωτιές. Το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε γεγονότα απρόβλεπτα. Πραγματικά με θλίβει αυτή η εικόνα σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν περίμενα το ανώτατο όργανο της πόλης, της Σπάρτης, να είναι σε τέτοια λειτουργία. Ευχαριστούμε κύριε Πλιώτα. Κύριε Γιτάκο. Όχι. Κλείνοντας αυτό για να περάσουμε και στα θέματα και να... Εγώ οφείλω να σας ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Βρέθηκα να πρωταγωνιστώ σε όλο αυτό πραγματικά χωρίς να το θέλω. Σας διαβεβαιώνω
και θα το διαβεβαιώσει και ο κύριος Δήμαρχος αυτό, ότι προσπάθησα να το αποτρέψω όλο αυτό, να μην συμβεί, γιατί θεώρησα ότι δεν είναι μείζον να γίνει μια συνεδρίαση, ακόμη και αν δεν είχα ενημερώσει εγώ τον κύριο Δήμαρχο, και να το δεχτώ αυτό. Θεωρούσα ότι αυτό που έγινε απόψε έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις σε όλους μας. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι μονάδα, είναι ομάδα. Και έξω δεν θα μιλήσουν για την Ελένη, θα μιλήσουν για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης. Και την προσπάθεια που έκανα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έπρεπε, ήταν και απέναντι στους συναδέλφους μου, τους αντιδημάρχους, τα μέλη της παράταξης με την οποία ξεκίνησα, γιατί και αυτοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένοι, γιατί δεν ξέρω πώς αξιολόγησαν τα πράγματα και τι ακριβώς έκαναν. Πάντως, θεωρώ ότι αυτό που συνέβη απόψε εδώ δεν έχει καμία σύγκριση με το να γινόταν ένα συμβούλιο στο οποίο η πρόεδρος είχε κάνει λάθος και δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τον Δήμαρχο. Οι επιπτώσεις από κάτι τέτοιο θα μπορούσαν να είναι μηδαμινές, ούτε καν προς συζήτηση, και απλά να μου αναφερόταν αυτό. Αυτό που συνέβη απόψε εδώ, εμένα προσωπικά με στενοχωρεί πρώτα απ' όλα και με θίγει ως πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, θα πάμε παρακάτω και πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουμε λίγο ή πολύ τι ακριβώς συνέβη απόψε εδώ. Α, δούμε. Λοιπόν, να πάμε στην πρώτη συνεδρίαση για την έκθεση των πεπραγμένων της οικονομικής.